επειδή θήτα από το R τετράγωνο στο R τετράγωνο ένα προς ένα και επί υπάρχει η αντίστροφη ως συνάρτηση γενικά για να είναι μια συνάρτηση από ένα σύνολο α γενικά ανεξάρτητα αν είναι γενισμητικός χώρος από ένα σύνολο α σε ένα σύνολο β για να υπάρχει η αντίστροφη πρέπει να είναι ένα προς ένα και επίσης σημαίνει ότι κάθε στοιχείο του δευτέρου συνόλου να έχει εικόνα κάπου. Δεν θεωρούμε, έτσι όπως τα μαθαίνονται στο σχολείο, να είναι να παίρνουμε ως σύνολο αφήξεως το σύνολο εικόνων μόνο. Εδώ το σύνολο αφήξεως, πώς το λέτε, σύνολο αφήξεως, το λέτε στο σχολείο. Πώς το λέτε. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε τι θέλω να πω. Μια συνάρτηση της μορφής. Το 1 πάει στο α, το 2 πάει στο β και το δεύτερο σύνολο αφήξεως έχει και ένα στοιχείο γ που δεν πάει κανένα βέλος. Αυτό τι λέτε στο σχολείο, ότι αντιστρέφει ή να αντιστρέψει με αυτή. Βασικά δεν εξετάζουμε καν αυτή, είναι σαν μην υπάρχει αυτή βέβαια στο σχολείο. Δηλαδή θεωρούμε ότι αν έχουμε ένα πεδίο ορισμού, ότι με βάση τη συνάρτηση, για τις τιμές των στοιχείων της απαιτείται μόνο με βάση αυτό το παιδί. Δεν είναι σωστό, παιδιά, διότι η συνάρτηση F που έχει αυτή την εικόνα δεν είναι ισούται με τη συνάρτηση F που έχει την εικόνα 1, 2, α, β. Να ξεχάσουμε. Μην τα λέτε σε εμάς. Όχι, απλώς το λέω. Δεν το λέω να πω κάτι εναντίον κάπου. Δηλαδή, απλώς εμείς έχουμε. Ξάλλου μπορεί να κάνουμε οτιδήποτε σύμβαση θέλουμε, αρκεί να μην έχει αντιφάσεις. Έτσι. Εμείς γενικά πάντως να ξέρετε ότι μία συνάρτηση ορίζεται πλήρως εάν ξέρουμε το αρχικό σύνολο, το τελικό σύνολο και την διαδικασία που πάμε από το α, να είναι και μονοσήματα, να μην πηγαίνουμε σε δύο κτλ. Αλλά αν αλλάξει ένα από τα δύο σύνολα, αλλάζει και η συνάρτηση. Επίσης κάτι μια και το κουβεντιάζουμε. Δεν έχει κάθε συνάρτηση τύπος από τον ορισμό της συνάρτησης. Απλώς είναι μια αντιστοιχία τύπος τι σημαίνει. Σημαίνει ότι μια διαδικασία που με πεπερασμένα βήματα καταλήγουμε στην εικόνα. Μπορεί να μην συμβαίνει κάτι. Απλώς μια διαδικασία μονοσήμανη. Από ένα σύνολο α σε ένα σύνολο β. Δύο συναρτήσεις δηλαδή είναι ίσες γενικά τώρα. Εάν το πρώτο σύνολο είναι ίσο με τις δεύτερες συνάρτησεις, τα δεύτερα σύνολα είναι ίδια και η διαδικασία είναι η ίδια, θα σου οδηγεί στο ίδιο στοιχείο για κάθε χ. Δείτε το αυτό, θα επανέλθουμε σιγά σιγά. Δεν το λέω με κάποια ότι δεν τα κάνετε καλά στο ίδιο, απλώς για να επισημάνω μην γίνει καμία σύγχυση. Έτσι. Να είμαστε φυσικά. Δεν κάνουμε κριτική τώρα, αν και δεν πειράζει και να κάνουμε. Λοιπόν, επομένως για να είναι να αντιστρέφεται, να υπάρχει η αντίστροφη, αυτή η συνάρτηση με αυτή την εικόνα δεν έχει αντίστροφη. Γιατί το γάμα δεν μπορεί να πάει σε κάποιο σύνολο, δεν έχει. Λοιπόν, επομένως δεν δεχόμαστε. Το επί σημαίνει λοιπόν κάτι σαν αυτή την εικόνα. Το 1 στο α, το 2 στο β. Δεν μην περισσεύει κανένα. Με βάση αυτό υπάρχει θήτα πλην 1 με θήτα σύνθεση θήτα πλην 1 ίσον θήτα πλην 1 σύνθεση θήτα ίσον με την ταυτοτική συνάρτηση στο R τετράγωνο. Η ταυτοτική συνάρτηση τι κάνει. Το R τετράγωνο του χ, ψ ίσον χ, ψ για κάθε χ, ψ που ανήκει στο τετράγωνο. Όλα τα στέλνει στον εαυτό. Να σου πείσω κάτι. Δηλαδή, ο μόνος τρόπος για να έχει αντίστροφη είναι να είναι ένα προς ένα και επί. Δηλαδή, ας πούμε, άμα ήταν μόνο ένα προς ένα,
Εντάξει, φαντάζομαι ότι θα έχει αρκετή. Γενικά πρέπει να είναι ένα προς ένα και επί. Τώρα, αν έχει και άλλες ιδιότητες, παραδείγματος χάρη μια γραμμική απεικόνηση. Από ένα διανυσματικό χώρο στον εαυτό του, αν είναι ένα προς ένα, είναι και επί, αλλά θέλει γιατί. Αυτό δεν συμβαίνει για όλες τις συναρτήσεις. Επειδή μας είχαν πει, ας πούμε, για τους πλαίσιους και τους δεξιούς, τις ευρώπους, υπάρχουν και στους πίνακες. Αυτό όμως συμβαίνει για τις γραμμικές απεικόνησεις και τους πίνακες. Γενικά, για μια οποιαδήποτε συνάρτηση, δεν συμβαίνει. Δεν συμβαίνει. Για οποιαδήποτε. Για οποιαδήποτε, όχι. Δεν λέω για οποιαδήποτε. Εδώ συμβαίνει για κάποιους λόγους που θέλει απόδειξη. Γι' αυτό δεν σας το λέω. Δηλαδή τώρα κοίταξε. Μια γραμμική απεικόνηση ένα προς ένα από το R τετράγωνο στο R τετράγωνο είναι και επί. Αλλά γιατί. Γιατί για να καλύπτει όλα τα στοιχεία από το R τετράγωνο. Εντάξει, θέλει απόδειξη. Υπάρχει και ένας τύπος που θα τον αποδείξουμε και θα είναι άμεσο. Εδώ όμως υπάρχει η αντίστροφη. Προς το παρόν, γνωρίζουμε ότι υπάρχει η αντίστροφη, αλλά χρειάζεται απόδειξη ότι είναι γραμμική. Ότι η θήτα πλην 1 από το R τετράγωνο στο R τετράγωνο είναι γραμμική. Δεν μας το λέει. Γενικά η ύπαρξη της αντίστροφης συνάρτησης κατοχυρώνεται από το ότι είναι ένα προς ένα και επί η θήτα. Αλλά κανείς δεν μας λέει ότι και η αντίστροφη είναι τόσο καλή και αυτές τις ιδιότητες. Τι πρέπει να αποδείξουμε, πρέπει θήτα πλην 1 του α συν β ίσον θήτα πλην 1 του α συν θήτα πλην 1 του β. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να αποδείξουμε και β λάμδα θήτα πλην 1 του λάμδα α ίσον λάμδα επί θήτα πλην 1 του α για κάθε λάμδα στο α και α β στο α τετράγωνο. Για να μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω και να έχει νόημα να βάλουμε ότι αντιστοιχούμε πίνακα και τα λοιπά. Και τα δυο πρέπει. Αυτά το έγραψα στους ισότητες, αλλά αυτό πρέπει να το αποδείξουμε. Έτσι. Εμείς θέλουμε αυτό, θήτα πλην 1, το α συν β, έχουμε λοιπόν, ίσον, αυτό θέλουμε να το αποδείξουμε, επομένως το ρωτάμε, ερωτηματικό, θήτα πλην 1 του α και θήτα πλην 1 του β. Αν ισχύει αυτό, συνεπάγεται θήτα του θήτα πλην 1 του α συν β ίσον θήτα του θήτα πλην 1 του α και θήτα πλην 1 του β. Τώρα το γράφω και το συζητάμε. Εάν ισχύει, λέω αυτό, τότε ισχύει και αυτό. Γιατί αυτό. Τι κάναμε. Εάν αυτό το χ ίσον ψ, τότε και το θ του χ ίσον θ του ψ. Αυτό για να τι λέει. Γιατί είναι προς ένα και η β. Όχι, γιατί είναι συνάρτηση. Τι λες. Είναι γραμμική και από την ιδιότητα της γραμμικής, την γραμμική θήτα. Δεν χρησιμοποιήσαμε γραμμικότητα Γιώργο. Λέμε, ετούτο είναι το χ. Ετούτο είναι το ψ.
αν αυτά το χίσον, ότι είναι συνάρτηση, ούτε γραμμικότητα τίποτα, ότι είναι συνάρτηση σημαίνει ότι είναι μονοσήμαντη διαδικασία. Κάθε χι αντιστοιχεί μόνο σε ένα. Αυτό είναι. Επειδή θήτα συνάρτηση. Συμφωνείτε. Τώρα θα χρησιμοποιήσουμε την γραμμή. Ναι. Αλλά εάν δεν ήταν συνάρτηση, θα σήμαινε σήμερα, αν υπολογίζουμε το θήτα του χ, θα βρίσκαμε κάτι και αύριο θα βρίσκαμε κάτι άλλο. Τότε θα είχαμε πρόβλημα. Σε βλέπω σκεπτική. Γιατί, τι σκεφτεί, για λέει. Ότι είναι συνάρτηση. Συνεπάγεται. Επειδή η θήτα είναι γραμμική, τι θα έχω. Καταρχήν, εδώ θα είναι θήτα, θήτα πλην 1 του α συν β. Η εικόνα αυτού ίσον λόγω της γραμμικότητας, φανταστείτε εδώ να ήταν χ και ψ. Άρα θ του χ και ψ ίσον θ του χ συν θ του ψ. Άρα θα είναι θ του σύνθεση θ πλην 1 του α συν θ σύνθεση θ πλην 1 του β. Εδώ γράψαμε τι είναι. Είναι η εικόνα του θήτα που είναι ένα. Αυτό όμως με τι είναι ίσο. Δεν είναι η ταυτότητα του εξορισμού. Συνεπάγεται. Η ταυτότητα. Το α συν β. Ίσο. Εδώ είναι η ταυτότητα του α πάνω στο α συν η ταυτότητα πάνω στο β. Συνεπάγεται α συν β, γιατί η ταυτότητα είναι αφήνει ίσον α συν β. Ισχύει αυτό. Ναι, αλλά το ότι καταλήξαμε σε κάτι σωστό δεν σημαίνει ότι από εκεί που μπορεί να ήταν κάτι ο λάθος και κάναμε καμιά. Αντιστρέφονται δηλαδή οι σκέψεις αυτές. Δηλαδή, αν ισχύει αυτό, προφανώς ισχύει και αυτό. Και εδώ αντιστρέφεται. Γράφουμε δηλαδή ακριβώς τι σημαίνει ταυτοτική. Αν ισχύει αυτό, προφανώς ισχύει και αυτό. Τώρα το θήτα εδώ γιατί αντιστρέφεται εδώ. Γιατί είναι ένα προς ένα. Άρα η αντιστροφή είναι ότι η θήτα είναι ένα προς ένα. Άρα, αν ισχύει αυτό, το ερώτημά μας μετατίθεται ότι αν ισχύει α και β, ισον α και β, το οποίο προφανώς ισχύει. Ομοίως, το άλλο είναι ατελείο, εντελώς ομοίως, θ πλην 1 του λάμδα α, ισον λάμδα επί θ του α. Λάμδα στο α. Άλφα στο αρνητικό. Ωραία, και τι καταφέραμε τώρα με όλα αυτά. Ας συνοψίσουμε. Είχαμε μια γραμμική απεικόνηση. Είχαμε έναν πίνακα. Ο οποίος αντιστοιχεί στον πίνακα, έναν ισομορφισμό θ, ο οποίος αντιστοιχεί εδώ. Βγάλαμε όμως ότι η αντίστροφη συνάρτηση είναι και αυτή η απεικόνηση, μάλιστα είναι και ένα προς ένα και επί, είναι ισομορφισμός. Και άρα,
θα το δούμε αυτό μετά πιο καλά, ο πίνακας ως προς τη βάση, πίνακας γραμμικής απεικόνησης ως προς μια βάση, το είχαμε ορίσει, έτσι δεν είναι. Εδώ είναι η σύνθεση, θα είναι το γινόμενο, το ε παύλα είναι η διατεταγμένη βάση 1,0,0,1. Επί θήτα πλην 1, αυτά θα αποσυγχρονιστούν καλύτερα αμέσως μετά. Δηλαδή, ο πίνακας της σύνθεσης θα ισούται με το γινόμενο των πινάκων των δύο γραμμικών απεικονίσεων. Όμως, θήτα σύνθεση θήτα πλην 1. Είναι ο λεγόμενος μοναδιαίος πίνακας ή ταυτοτυπός πίνακας 2x2. Ο θήτα, ο πίνακας του θήτα, είναι αυτό που έγραψε ο Γιώργος. Τι έγραψε, άλφα, θήτα, γάμα, δέλτα, ο πίνακας. Αλφα, μη, συντή. Αυτά ήταν δεδομένα. Και επειδή η θήτα είναι γραμμική, θα υπάρχει ένας πίνακας ως προς αυτή την, ως προς τη θήτα πλην 1. Θα είναι, ξέρω εγώ, κάπα, λάμδα, μήνυ. Άρα, α, β, β, συν, δ, αυτόν τον πίνακα 2x2 που είχα, επί κ, λάμδα, μήνυ, ίσον 1,0,0,1. Δηλαδή το ζήτημα είναι ότι υπάρχει κάποιος πίνακας κ, λάμδα, μήνυ, 2x2, που αν πολλαπλασιαστεί με τον α, β, συν, δ, θα μας δίνει αυτό το μοναδιαίο πίνακα. Προχωρώντας, δεν θα σας το μαρτυρήσω, αυτό γίνεται εάν α, β, 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 σ, διάφορο του μηδένος. Βάζω ένα γιατί εδώ, σας αφήνω με κάποιες αμφιβολίες για να επανέλθουμε. Δηλαδή ένας πίνακας 2x2 είναι αντιστρέψιμος, εάν το γινόμενο αυτό των στοιχείων της κυρίας Διαγωνίου είναι αυτό, είναι διάφορο του μηδενός, αυτό θα δούμε εγώ, ότι είναι η ορίζουσα. Πως είναι επειδή ο αντίστροφος ισούται 1 προς α δε μειού βεσέ επί το πίνακα. Ναι, αλλά δείτε το ξεχωριστά. Έχουμε ένα δεδομένο πίνακα α, β, συν, δ. Εάν υπάρχει ένας άλλος πίνακας κ, λ, μηνύ που να μας κάνει αυτό, τότε αναγκαστικά οδηγούμαστε εδώ και αντίστοιχα. Σημαντικό. Αν έχουμε έναν πίνακα α1,1, α1,2, α1,2, α1,1, έναν πίνακα μη επί μη, τετραγωνικό.
κάνουμε τα εξής. Ένα, σχηματίζουμε τον πίνακα, το δεξίς πίνακα, α1-1. Δηλαδή βάζουμε αυτόν τον πίνακα, α1-2, α1-νι, 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 και εδώ βάζουμε τον ταυτοτικό πίνακα. Δηλαδή βάζουμε 1-0-0-0-1-0-0-0-0-1. Αυτός ο πίνακας είναι νι γραμμών και νι στυλών. Αυτός ο πίνακας είναι νι γραμμών και νι στυλών. Οπότε δημιουργείται ένας πίνακας με νι γραμμές και δύο νι στήλες. Δεν είναι τετραγωνικό. Ας τον ονομάσουμε αυτόν β. Δεύτερο. Κάνουμε τον β ανοιγμένο κλιμακωτό. Καταλήγουμε σε έναν γραμμοισοδύναμο πίνακα. Δηλαδή κάθε φορά που κάνουμε μια πράξη με ένα μετασχηματισμό σύμφωνα με αυτά που έχουμε πει, το λέμε γραμμοισοδύναμος πίνακας. Έτσι, αν δεν το έχουμε πει, δύναμο πίνακα γάμμα. Τρίτο, αν γάμμα, κοιτάξτε, αυτός ο πίνακας θα έχει νι γραμμές και δύο νι στήλες. Υπάρχει ενδεχόμενο εδώ που χωρίζει να εμφανιστεί ο μοναδιαίος πίνακας εδώ, 0-1-0-0-0-1, εκεί που ήταν δηλαδή ο πίνακας α που είχαμε βάλει. Αν κάνουμε γραμμοπράξεις, όλο αυτό το κομμάτι του α να γίνει ο μοναδιαίος πίνακας. Και εδώ θα γίνει κάτι άλλο, ξ1-1, ξ1-νι, ξ1-νι-1, ξ1-νι. Αν έχουμε αυτή την εικόνα, τότε ο αρχικός πίνακας α είναι αντιστρέψιμος. Είναι αντιστρέψιμος. Και μάλιστα ο αντίστροφός του, ο α πλην 1, είναι αυτός ο ξι. Ξ1-1, ξ1-2, ξ1. Βάζω εδώ πέρα απόδειξη προσεχώς. Θα γίνει με τη θεωρία των γραμμικών απεικονίσεων. Θα αναπτύσσουμε σιγά σιγά. Να ξέρετε όμως, ήταν και ένα θέμα που έπεσε τώρα στις εξετάσεις Σεπτεμβρίου,
έναν πίνακα και το είδες πως είναι. Τώρα αυτό συμβαίνει σαν τυπικός τρόπος, ας πούμε, διαδικασίας να ξέρετε. Το γιατί όμως για τους μαθηματικούς, για εμάς τους μαθηματικούς, έχει το γιατί να μην αφήσουν να πέσει κάτω καμία εξήγηση. Ναι. Σε αυτό το πίνακα, σε αυτή τη διαδικασία, δεν αξίζει να σημειώσουμε ότι όταν κάνουμε την απαλφή και προκύψει, ας πούμε, όταν μηδενίσουμε την κάτω διαγώνιο, θα έχει προκύψει ο L επί U μείον 1. Έχει σχέση αυτό με το γιατί. Έχει, νομίζω, και στην απόδειξη αυτό. Έχει. Αλλά θα ήθελα να κάνουμε λεπτομερώς και λεγάκι σε αυτήν την απόδειξη, να μην αφήσουμε δηλαδή να κάνουμε ένα σκοπινό σημείο. Σας το λέω λίγο να προτρέξουμε για ανεχόμενο υπολογισμό. Ας δούμε το παράδειγμα. Παράδειγμα. Για τους πίνακες 2x2. Παίρνουμε α, β, γ, δ. Αυτόν τον πίνακα. Πέστε ότι είναι ο α. Τι είπαμε ότι κάνουμε. Παίρνουμε τον β. Ο πίνακας β είναι α, β, γ, δ. 1, 0, 0, 1. Και κάνουμε αυτόν ανοιγμένο κλιμακωτό. Λοιπόν. Πολλαπλασιάζουμε, ας δεχθούμε, α διάφορον του μηδενός και γ διάφορον του μηδενός. Τώρα θα πέσουμε σε διάφορες περιπτώσεις. Επομένως μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε επί 1 δια α την πρώτη γραμμή, οπότε τι θα έχουμε. 1 β δια α, 1 δια α, 0. Και 1 δια γ την δεύτερη γραμμή, 1, δέλτα δια γάμα, 0, 1 δια γάμα. Ωραία. Κρατάμε την πρώτη γραμμή όπως έχει. 1, β δια α, 1 δια α, 0. Και αφαιρούμε από τη δεύτερη γραμμή την πρώτη, για να εμφανιστεί 0 λοιπόν. Τη δεύτερη δέλτα δια γάμα, την βήτα δια άλφα, το δεύτερο στοιχείο, από τη δεύτερη γραμμή την πρώτη, πλην 1 δια άλφα, 1 δια γάμα. Μπορείτε να το συνεχίσετε. Να συνεχιστεί. Είναι η υπόθεση αυτή. Οπότε αν έχουμε α ίσο με το 0 ή γ ίσο με το 0, έχουμε άλλες διαδικασίες. Πάντως, να το συνεχίσετε εσείς. Και να οδηγηθείτε ότι θα πρέπει να, εάν καταλήξουμε εδώ στο 1, 0, 0, 1, θα πρέπει αναγκαστικά το α, δ, πλην β, γ, να είναι διάφορο του 0. Αλλάζουμε σελίδα. Να επανέλθουμε στα θεωρητικά μας εργαλεία. Λοιπόν, σε κάθε επιλέξουμε δι'
διατεταγμένες βάσεις. Άλφα. Άλφα 1. Άλφα 2. Άλφα κάπου. Του ΒΕΕΔ. Και βήτα. Βήτα 1, βήτα 2, βήτα λάμδα. Του ΒΕΕΔ 2. Αντιστοιχεί γραμμική απεικόνηση αντιστοιχεί, συγγνώμη, πίνακας ο πίνακας κοίτα αλφαβήτα. Αυτός ο πίνακας, έχουμε πει, λέγεται πίνακας της γραμμικής απεικόνησης ως προς αυτές τις βάσεις. Αντιστοιχεί ο πίνακας, ο οποίος βρίσκεται ως εξής. Ο οποίος σχηματίζεται ως εξής. Θα περιγράψω τώρα τον τρόπο, τον αλγόριθμο. Πρώτα. Παίρνουμε την εικόνα του πρώτου στοιχείου της πρώτης βάσης, το θήτα του α1. Το θήτα του α1 είναι στο δεύτερο χώρο, άρα θα γράφεται ως γραμμικός συνδυασμός των διανυσμάτων αυτών, της δεύτερης βάσης, κατά μοναδικό τρόπο. Θα είναι λοιπόν ίσον λάμδα 1-1 επί β1, συν λάμδα 1-2 επί β2 συν λάμδα 1 να τα βάλουμε να μην μπερδευτούμε με τους δείχτες γιατί έχει τη σημασία του λάμδα 2-1 β2 συν λάμδα όχι λάμδα το λάμδο που χρησιμοποιούμε. Ξι 1-1, ξι 2-1, ξι ξι λάμδα 1, βήτα λάμδα. Θήτα του α2 είναι ξι 1-2 βήτα 1, συν ξι 2-2 β2 συν και τα λοιπά συν ξι λάμδα 2 β λάμδα και έτσι γράφουμε όλα τα στοιχεία που είναι εικόνες των στοιχείων της πρώτης βάσης θήτα του α κάπα θα είναι ξι 1 κάπα β1 ξι λάμδα κάπα βήτα λάμδα οπότε ο πίνακας που θα σχηματιστεί έχει ως πρώτη στήλη αυτό εδώ πέρα αυτή την γραμμή ως δεύτερη στήλη είναι αυτό 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 έχει σημασία έχει ότι είναι οι στήλες έτσι και όχι οι γραμμές και ως κάπα στήλη είναι αυτή. Αυτός είναι ο πίνακας. Ξι 1-1, ξι 1-2, ξι 2-1, ξι λάμδα 1, εδώ είναι ξι 1-2, ξι 2-2, ξι λάμδα 2 και ούτω καθεξής, ξι 1 κάπα, ξι 2 κάπα,
στη λάμδα κάθε. Αυτός ο πίνακας είναι ο πίνακας της γραμμικής απεικόνησης θ, ως προς τις δύο διατεταγμένες βάσεις α, β. Τι έγινε, Κώστα? Οπότε να έχετε στο μυαλό σας το εξής, ότι από μια μεριά έχουμε πίνακες και από την άλλη έχουμε γραμμικές συναρτήσεις, γραμμικές απεικονίσεις. Από άποψη μαθηματικής ουσίας συμβαίνει το εξής, όπως το συζητάγαμε λίγο, όχι τόσο αυστηρά. Είναι σαν να έχουμε μια φωτογραφική μηχανή, πιο τέλεια. Μόλις φωτογραφίζουμε μια γραμμική απεικόνιση, μας δίνει πίνακα, και αν φωτογραφίσουμε έναν πίνακα, μας δίνει τη γραμμική απεικόνιση. Όλα τα ουσιώδη μαθηματικά ερωτήματα που υπάρχουν για τις γραμμικές απεικονίσεις αντιστοιχούν στους πίνακες, με άλλη γλώσσα ενδεχομένως, και το αντίστροφο. Για παράδειγμα, εάν μια γραμμική απεικόνιση είναι ισομορφισμός, τότε ο πίνακας, ό,τι βάση και να διαλέξουμε, θα είναι αντιστρέψιμος. Και αντίστροφο. Εάν είναι ένα προς ένα, τότε κάτι θα γίνεται με τον πίνακα που θα το ανακαλύψουμε. Αν είναι επί, κάτι θα γίνεται με τον πίνακα. Αν ο πυρήνας έχει κάποια διάσταση, κάπως αυτό θα αντανακλάνεται και στον πίνακα. Κάπως δηλαδή θα κωδικοποιείται, πιθανόν να μην το βλέπουμε με την πρώτη ματιά. Πάντως αυτό συμβαίνει, αυτό είναι ένα σημαντικό εργαλείο μελέτης των πινάκων. Δηλαδή, είναι σχεδόν αδύνατο να αποδείξουμε διάφορα πράγματα με τους πίνακες εάν δεν έχουμε το εργαλείο των πινάκων, διότι συμβαίνουν τα εξής. Λοιπόν, συμβαίνουν. Ισχύουν. Ο πίνακας του αθροίσματος δύο γραμμικών απεικονίσεων ισούται με το άθροισμα των πινάκων. Ένα το πίνακα. Δεύτερο. Και η διαφορά βέβαια. Ο πίνακας της γραμμικής απεικόνησης λάμδα επί θήτα ως προς τις βάσεις αβ, το λάμδα βγαίνει απ' έξω, είναι λάμδα επί τον πίνακα. Και τρίτον, ένα μια εξαιρετικά σημαντική σχέση, είναι ότι ο πίνακας της σύνθεσης, εάν ορίζεται η σύνθεση βέβαια έτσι, θα τα αποδείξουμε εδώ. Ισούται ο πίνακας της θ επί τον πίνακα της φ, και για να γράψουμε καλά τις συνθέσεις, ο φ πάει από το α, από μια διατεταγμένη α σε μια β, και τούτο αναγκαστικά ο θ θα είναι από την β στην γ. Δηλαδή η σύνθεση αντιστοιχεί στο γινόμενο, το άθροισμα αντιστοιχεί στο άθροισμα και το γινόμενο με αριθμό αντιστοιχεί στο γινόμενο με αριθμό. Να κάνουμε ένα διάλειμμα. Όχι, έχουμε ακόμα. Αποδείξεις. Έστω το α. Έστω ότι ο πίνακας της θ ως προς αβ είναι
λάμδα 1-1, βήτα 1, συν λάμδα, όχι λάμδα, πάλι εδώ. Ξύ χρησιμοποιήσω, ξύ 1-1, βήτα 1, συν ξύ λάμδα 1, βήτα λάμδα. Ο πίνακας, λέω, της θήτα ως προς της βάσης αβ βρίσκεται με αυτή τη διαδικασία που περιγράψαμε. Ψι δι βήτα 2, ψι 1, 2 κτλ. Εκείνο που θα προσέξουμε είναι η πρώτη γραμμή. Το ίδιο συμβαίνει και με τις άλλες γραμμές. Και φι ως προς τις ίδιες βάσεις α, β να είναι ίσο. Όχι ίσο. Να βρίσκεται, γιατί να βρίσκεται. Να βρίσκεται από το γεγονός ότι είναι η πρώτη γραμμή ξι 1-1 τόνος β1 συν και τα λοιπά, συν ξι λάμδα 1 τόνος β λάμδα. Εάν προσθέσουμε την θήτα συν φι, θα βρούμε αντίστοιχα στο πρώτο στοιχείο ξι 1-1 συν ξι 1-1 τόνος επί β1. Και τούτο είναι απλό, δηλαδή κάντε μια πρόσθεση και κάντε αναγωγή ομοίων όρων, θα βρείτε ότι είναι το ίδιο στοιχείο. Ομοίως για θήτα πλην φι και θήτα για λάμδα θήτα. Το άλλο με τη σύνθεση θα το αποδείξουμε την επόμενη ώρα αναλυτικά, γιατί έχει μια, πρέπει να σας υποδείξω κάποια πράγματα. Να ξέρετε λοιπόν ότι με τη διαδικασία που σας περιέγραψα, σε κάθε γραμμική απεικόνηση, εφόσον διαλέξουμε δύο βάσεις, καταλήγουμε σε έναν πίνακα. Κάνουμε και ασκήσεις μετά. Εάν αλλάξουμε τους πίνακες, αν αλλάξουμε τις βάσεις, θα αλλάξει ο πίνακας. Αυτό είναι αναμενόμενο, διότι φανταστείτε έτσι, σκεφτείτε τον πίνακα μιας γραμμικής απεικόνησης. Είναι πάλι μια φωτογραφία, αλλά ανάλογα τη θέση. Αλλάζουμε βάσεις, είναι σαν να αλλάζουμε τη θέση για να φωτογραφίσουμε τη γραμμική απεικόνηση. Ενώ πρόκειται για την ίδια, για το ίδιο αντικείμενο, αν αλλάξουμε θέση, φωτογραφίζεται διαφορετικά. Όμως κάποια ουσιώδη χαρακτηριστικά μένουν σταθερά. Και έτσι μαθηματικά το ερώτημα τίθεται ως εξής. Αν αλλάξουμε τις βάσεις, βρίσκουμε διαφορετικούς πίνακες. Τι σχέση έχουν αυτοί οι δύο πίνακες, αφού πρόκειται για πίνακα της ίδιας γραμμής. Κάτι πρέπει να έχουμε. Τι μπορεί να έχει. Αυτό είναι ένα ουσιώδες μαθηματικό ερώτημα, το οποίο θα το δούμε μετά. Κάνουμε ένα διάλειμμα.